δημοσιότητας ένα δημοσίευμα σε γνωστή ιστοσελίδα που φέρει το τίτλο και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν δει στην ιστοσελίδα αυτή, που φέρει τον τίτλο Αυτοδιοίκηση GR και λόγω του βαρύτητου τίτλου της θεωρείται έγκυρη. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ο δόλος έγκυρη είναι. Μία είδηση για το ξεκίνημα της διαθεσιμότητας του κλεισίματος επιχειρήσεων. Το συμφωνήσω είναι ότι άλλο τέλος πάντων κακό πρόκειται να συμβεί. Από 30 δήμους στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος της Βέρειας, 30 δήμους οι οποίοι, όπως έλεγε, είναι υπερχρεωμένοι και έχουν πλεονάζον προσωπικό. Συμπεριλαμβάνει την Βέρεια και κάποιους δήμους που είναι υγιείς οικονομικά, όπως η Βέρεια. Το μικρόφωνο δεν ακούγεται καθόλου. Ποιος είναι το μικρόφωνο, κύριε Δήμο. Αλλά συμπεριλαμβάνει βέβαια και δήμους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι και είναι γνωστό ποιοι είναι αυτοί. Θεωρώ ότι από κάποιου παγορεύτηκε αυτό το δημοσίευμα και έκαψε το χρόνο μαζί με το ξέρω. Στο δημοσίευμα αυτό απάντησα αμέσως την ίδια μέρα και θέτοντας και στη διάθεση και δικές στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή στις 11 η ώρα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου της Βέρειας, δεν ζήτησα την Κεντρική Ένωση να βγάλει ανακοίνωση. Θεώρησα ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνοι μας αυτό. Καταγγέλθηκε το γεγονός και από τον Δήμαρχο της Λάρισας, τον κύριο Κώστα Τζανακούλη. Θα σας πω μόνο κάτι πολύ ενδεικτικό, ότι αναγράφει την είδηση ότι, μάλλον αναφέρει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σε αυτούς τους δήμους. Το παράδειγμα της Βέρειας λέει τα εξής. 349 υπάλληλοι στη Βέρεια, όταν στην Έδεσα με το μισό πληθυσμό από την Βέρεια, οι υπάλληλοι είναι 380. Προσέξτε τις διαφορές. Όταν στα Τρίκαλα, που είναι σχεδόν ίδια με την Βέρεια, οι υπάλληλοι είναι πάνω από 900. Δηλαδή υπάρχουν δήμοι, ναι, οι οποίοι ενδεχόμενα έχουν πλεονάζον προσωπικό. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με τον Δήμο της Βέρειας. Και αυτό το απαντάμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Και όχι με λόγια του αέρα. Υπάρχουν όλα τα οικονομικά στοιχεία εδώ και παρότι κάλεσα τον κύριο Βούζα, τον συντάκτη του συγκεκριμένου άρθρου, να τα αναζητήσει από το Δήμο της Βέρειας, ο ίδιος απάντησε ότι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε βέβαια, ψέλησε τα αέρα καλύτερα, ότι τι μας λέτε κυρία Δήμαρχε, ή όπως το γράφει, αφού ο Βενιζέλος, τον οποίο εσείς ψηφίσατε, ακούστε τώρα απαντήσεις, ψήφισε τις διαθεσιμότητες και τα λοιπά και τα λοιπά, πατρά, πιστεύω. Και εδώ βρήκα την ευκαιρία, θυμήθηκα μάλλον, κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου όταν προσπαθούσα να δικαιολογήσω ένα σφάλμα, μου έλεγε η δικαιολογία σου είναι χειρότερη από το σφάλμα σου. Και ό,τι γράφει, επαληθεύεται. Επαληθεύεται γιατί θα σας πω. Δεν είδα την ίδια αντίδρασή σας όταν δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 12 ότι μέσα στους 95 δήμους που κινδυνεύουν με λουκέτο είναι και ο Δήμος Βέρειας. Και μάλιστα έλεγε ότι είναι και οι 4 από τους 5 μεγαλύτερους δήμους οι οποίοι είναι έτοιμοι να κηρύξουν συγκεκριμένα τη φόρμα. Και είχε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Δήμο Συγκύκης, Τεβερίας, Θεσσαλονίκης,
Κασάνδρας, Κατερίνης, Αλμοθίας, Έλασσας, Κορδελιού και κάποιους άλλους. Όπως δεν αντιδράσατε όταν δημοσιεύτηκε ότι 29 δήμοι στέλνουν λάθος στοιχεία στο Υπουργείο και μέσα στους 29 δήμους είναι και ο Δήμος της Βέρειας. Τα στοιχεία και η ιστοσελίδα αυτή είναι σίγουρο ότι τα βγει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό μας βάζουν και εμάς μέσα. Όπως όταν βλέπουν ότι εμείς έχουμε πλεονάζο προσωπικό και το μοιράζουμε με προγραμματικές συμβάσεις στις περιφέρειες και εδώ και τι. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Όπως λέτε, θα δούμε σε τι φταίμε κι εμείς.